Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει το παράδοξο από τη μια μεριά να είναι μια πλούσια περιοχή σε υδάτινους πόρους, γιατί είναι ακριβώς λεκάνια από ροή των ορεινών όγκων της Αρκαδίας, και να υπάρχουν και πλημμύρες σημαντικές κατά καιρού στην περιοχή της Αργολίδας, και από την άλλη τη μεριά να λένε το νερό νεράκι. Παράδειγμα, Άργος και Ναύπλιο δεν έχουν πόσιμο νερό. Δεν είναι αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα? Δύο πόλεις κινείται το Ναύπλιο με τόσο τουρισμό να αναγκάζονται να αγοράζουν νερό για να καλύψουν τις ανάγκες του οι κάτοικοι εκεί της περιοχής. Το ξέρω που παίρνουν από τη Λέρνη, παίρνουν από τους Μήλους, παίρνουν από τον Ανάβαλο, παίρνουν. Όμως όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δημιουργείται ένα τεράστιο ερωτηματικό. Δεύτερον, Αργολικός κάμπος, ο οποίος ποτίζεται από τον Ανάβαλο από τη δεκαετία του 70. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις και περιοχές δεν φτάνει το νερό, γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δίκτυα. Τρίτο σημείο, μια και πιάσαμε τώρα τον Ανάβαλο, να μπούμε εκεί. Δημιουργήθηκε ένα φράγμα στη δεκαετία του 70. Αυτό το πράγμα συντηρείται, επισκευάζεται, καθαρίζεται? Όχι. Η γέφυρα η οποία μεταφέρει το νερό, και αυτή ασυντήρητη είναι, με πολύ σημαντικές απώλειες. Και βεβαίως δεν ελέγχεται η ποιότητα του νερού, με αποτέλεσμα να γίνει ακόμη περισσότερο υφάλμηρο το νερό αυτό, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα, γιατί επί της ουσίας οι πηγές του Ανάβαλου τροφοδοτούνται από την Αρκαδία και τους ορεινούς εκεί όγκους, να έχει ελεγχθεί, επειδή τα πετρώματα εκεί είναι τρύπια, σε ποιο σημείο έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό, και να διαμορφωθούν προϋποθέσεις αντιμετώπισης της υφαλμηρότητας, το οποίο ούτε καν πολλές φορές και για αρδευτική χρήση δεν κάνει. Όμως τέτοια ζητήματα, τέτοιου είδους μέτρα δεν λαμβάνονται και ούτε έχουν ληφθεί σαν μια τέτοια κατεύθυνση για να αντιμετωπίσουν την ποιότητα του νερού του Αναβάλου, των γύρω πηγών που υπάρχουν εκεί, και για ανεξέλεγκτη χρήση γεωτρήσεων, οι οποίες επιδεινώνει το πρόβλημα, γιατί είναι πολύ κοντά στη θάλασσα και τραβάνει υφάλμηρο νερό. Όμως τέτοια ολοκληρωμένη μελέτη δεν έχει γίνει. Ούτε βεβαίως μελέτη του δευτερεύοντος δικτύου. Πάει ο Ανάβαλος στον κάμπο τον Αργολικό. Φτάνει σε όλες τις περιοχές? Όχι. Γιατί δεν υπάρχει δευτερεύο δίκτυο. Έγινε ένα έργο να πιάει από τον Ανάβαλο να ποτίζεται η περιοχή της Επιδαύρου, χωρίς δευτερεύο δίκτυο. Και που θα φτάσει εκεί δεν το κάνει το νερό. Όταν δεν υπάρχει δευτερεύο δίκτυο, να πάνε να ποτίζονται τα χωράφια, οι καλλιέργειες. Και τώρα ο σχεδιασμός ποιος είναι? Να πάμε και στην Ερμιονίδα από τον Ανάβαλο για την άρδευση. Γιατί στην Ερμιονίδα είναι το μεγάλο ερώτημα τώρα? Έχει σχέση με τα τεράστια επενδυτικά σχέδια που υπάρχουν εκεί για δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων 5 αστέρων, ολοκληρωμένων και πολλών γηπέδων γκολφ στην περιοχή? Δηλαδή για να ποτίζονται τα γκολφ, γι' αυτό θα πάμε το νερό από τον Ανάβαλο στην Ερμιονίδα? Για τα γκολφ εκεί που πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή? Αυτό είναι το ζήτημα. Και ταυτόχρονα δεν προχωράει, ενώ εξαγγέλλεται, ενώ γίνονται μελέτες, το φράγμα της Τζερτζελιάς, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και το ζήτημα της ίδρευσης αλλά και της άρδευσης της περιοχής της Ερμιονίδας, όπως λένε. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Από αυτά τα ζητήματα βεβαίως δεν τα λύνει αυτή η σύμβαση. Είναι μια σύμβαση αποσπασματική που επί της ουσίας εμείς το λέμε καθαρά και το καταγγέλουμε, θα εξυπηρετήσει τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια των ξενοδοχειακών μονάδων και των γηπέδων γκολφ που θα κατασκευαστούν στην περιοχή της Ερμιόνης, και όχι τις ανάγκες των καλλιεργειών και της περιοχής. Γιατί με αυτό το σκοπό πάει επί της ουσίας. Και γι' αυτό βιάζεται τώρα να προχωρήσει μια τέτοια σύμβαση, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που έχουν τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Άρα λοιπόν η γνώμη μας είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι πρέπει να μελετηθεί συνολικά το πρόβλημα της ίδρευσης και άρδευσης, του εμπλουτισμού των πολύ μεγάλων υδάτινων πόρων που έχει η περιοχή της Αργολίδας. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται, μια ολοκληρωμένη τέτοια μελέτη, με αποτέλεσμα η αποσπασματικότητα να επιδεινώνει τα προβλήματα και όχι
να αντεπιλεί και να αντιμετωπίζει.